ένα... Αυτοί οι μετανάστες θέλουν, θέλουν la liberté, qu'on appelle la liberté humaniste. Γιατί υπάρχει ένα declaration de droit de l'homme. Όλες οι χώρες sont signées sur cette déclaration. Mais dans les pays européens, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Αυτό θέλω να πω στο τελευταίο και ευχαριστώ. Βλέπουμε να οξύνεται συνεχώς η πλήρης αναστροφή των όποιων κατακτήσεων είχαν υπάρξει είτε στο τομέα του εργατικού δικαίου είτε τα όποια δειλά βήματα είχαν γίνει στο ζήτημα των μεταναστών και φτάσαμε στο σημείο οι διατάξεις που υπήρχαν στο μεταναστευτικό νόμο και τιμωρούσαν αυτούς που εκμεταλλεύονταν τους μετανάστες, τους απομισούσαν οικονομικά για να καταφέρουν να μπουν μέσα στη χώρα, να εφαρμόζονται χωρίς καμία απολύτως νομική βάση σε ανθρώπους οι οποίοι απλώς συμπαρίστανται στους απεργούς πείνας και οι οποίοι σήμερα κατηγορούνται για προώθηση μεταναστών, που στον νόμο η όρος προώθηση είναι καθαρά η διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων και η μετακίνηση των μεταναστών στη χώρα με σκοπό την παράνομη εργασία και οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν με κακογηματικές ποινές όταν και εκεί φαίνεται όχι ο ταξικός χαρακτήρας του νόμου, αλλά η ταξική εφαρμογή, οι διατάξεις που υποτίθεται απαγορεύουν την εργασία στους μη έχοντες χαρτιά αλλοδαπούς, τιμωρούν και αυτούς που τους απασχολούν φυσικά. Διότι στην αστική δημοκρατία έχουμε τυπικά ισότιμα άτομα και έτσι όποιοι συμμετέχουν από κοινού σε ένα αδίκημα, το υπεκτιθέμενο αδίκημα της παράνομης εργασίας, τιμωρούνται και οι δύο. Τιμωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος συλλαμβάνεται διότι δουλεύει παράνομα, τιμωρείται και ο εργοδότης που του δίνει δουλειά. Τα πόσα ήταν, 20 περίπου χρόνια που ισχύουν οι νόμοι αυτοί, έχουν οδηγηθεί χιλιάδες μετανάστες στις φυλακές και στην απέλαση για παράνομη εργασία, αλλά δεν γνωρίζω ούτε ένα, αριθμός ένα εργοδότη, ο οποίος να έχει τιμωρηθεί διότι απασχολεί παράνομα αλλοδαπούς. Μάλιστα η αστυνομία πηγαίνει στην εργασία που δουλεύουν οι άνθρωποι, τους συλλαμβάνει, τους βάζει χειροπέδες, χαιρετάει τον εργοδότη και φεύγει. Και σήμερα έφτασε να εφαρμοστούν οι διατάξεις για διακίνηση και παράνομη προώθηση αλλοδαπών σε αυτούς οι οποίοι συμπαρίστανται στους απεργούς πείνας. Κάθε μέρα που περνάει, το νομικό πλαίσιο το οποίο αφορά γενικότερα τους όρους εργασίας στην Ελλάδα αλλά και τη μετανάστευση γίνονται όλο και χειρότερα. Εκεί που περνούσαμε πριν από 2-3 αιώνες